Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή αυτή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», μέσα από την οποία προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού να σχολιάζουμε κάθε ζήτημα, θέμα, ερώτηση που μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που αναγράφετε τώρα στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε, να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ και διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά ούτε θεωρούμε ότι είμεθα διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε ότι είμαστε, είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου όλοι μαζί, εσείς, εμείς, όλοι μαζί μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση της αγαπητής Κυριακής, η οποία αναφέρει: γιατί οι αμαρτίες των αγγέλων δεν συγχωρούνται, ενώ οι αμαρτίες των ανθρώπων συγχωρούνται; Γιατί ο Θεός σχεδίασε έργο σωτηρίας για τους ανθρώπους και, όχι για τους αγγέλους; Οι άγγελοι, οι δυνάμεις γενικά των ουρανών, τα στρατεύματα του ουρανού, όπως λέει η Γραφή, οι αρχές και οι εξουσίες, οι επουράνιες δυνάμεις, έχουν δημιουργηθεί από το Θεό εν αρχή ότε επίησε τον ουρανό, δηλαδή πριν αρχή τη δημιουργία της γης και εν γέννη του φυσικού κόσμου, του υλικού κόσμου. Ο αριθμός τους είναι μυριάδες μυριάδων, αμέτρητοι. Είναι, όπως αποκαλύπτονται μέσα από το Λόγο του Θεού, διάφορες κατηγορίες, όπως χερουβίμ, σεραφίμ. Μάλιστα αναφέρεται στον Ισαΐα, να το διαβάσουμε, είναι στο κεφάλαιο 6, σίγμα τάφ κεφάλαιο, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο: κατά το έτος κατά το οποίο απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ήσταν το σεραφείμ, ανά εξ πτέρυγες έχοντα έκαστον, με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα, και έκραζε το ένα προς το άλλο τα σεραφείμ και έλεγον: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Συνεχίζω: και οι παραστάτε της θύρας εσύστησαν, και η φωνή του κράζοντος και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα, ο τάλας εγώ, λέει ο Ισαΐας, διότι χάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω ακαθάρτων χειλαίων, επειδή ο οφθαλμί μου είδον τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως μας το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Τότε επέτασε προς εμέ ένα εκ των σεραφείμ, έχων εν τη χειρία αυτού άνθρακα πυρός, το οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου και ήγκησεν αυτόν εις το στόμα μου, και είπεν ιδού τούτο ήγκησεν τα χείλη σου, και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Άρα λοιπόν υπάρχουν σεραφείμ, υπάρχουν χερουβείμ, υπάρχουν άγγελοι, αρχάγγελοι, οι δυνάμεις, οι αρχές και οι εξουσίες του ουρανού. Ο υπαριθμόν ένα άγγελος
που δημιουργήθηκε πάλι προκαταβολής κόσμου, είναι ο διάβολος, για τον οποίον περιγράφει ο προφητικός λόγος και στον Ισαΐα τον, και στον Ιζεκίλ και στον Ισαΐα τον προφήτη. Διαβάζω εγώ από τον Ιζεκίλ καταρχάς, είναι το κεφάλαιο 18 και διαβάζω από το εδάφιο 11 το μισό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός: «Συ επεσφράγισες τα πάντα, ίσο πλήρης και τέλειος εις το κάλος». Δηλαδή ήσουν από την αρχή, δηλαδή το πρώτο ίσως, ίσως λέω, ο πρώτος άγγελος τον οποίο δημιούργησε ο Θεός, εν πάση περιπτώσει στην ιεραρχία των αγγελικών δυνάμεων ο πρώτος, οι χερούβες πισκιάζων, ήταν ο διάβολος, ο οποίος ήταν πλήρης σοφίας και τέλειος εις το κάλος. Αργότερα δημιουργήσε ο Θεός το φυσικό κόσμο και λέει: «Εστάθησεν εδέμ το παραδείσο του Θεού, ίσο περιεσκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου, από σαρδίου, τοπαζίου, αδάμαντος, βυριλίου, όνυχος, ιάσπεως, σαπφύρου, σμαράγδου και άνθρακος και χρυσίου». Ήταν γεμάτος από τα χαρίσματα του Θεού. «Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ήταν ετοιμασμένη δια την ημέραν καθήν εκτίστης». Δηλαδή ήταν προετοιμασμένη η υπηρεσία του, όλα τα απαραίτητα για να δοξάζει το Θεό πριν ακόμη κτιστεί. Ήσουνα χερούβε επισκιάζων, συγγνώμη, χερούν και χρησμένων δια να επισκιάζεις, και εγώ σε έστησα. Εγώ σε δημιούργησα, εγώ σε έστησα χερούβε επισκιάζων για να επισκιάζεις όλους τους αγγέλους και όλες τις δυνάμεις του ουρανού. Ίσο τέλειος εν τη σοδή σου, αφής ημέρας εκτίστης». Και εδώ είναι το κύριο χαρακτηριστικό των αγγέλων, ότι εκτίστηκαν τέλειοι. Δεν εκτίστηκαν για να τέλειοποιηθούν, αλλά εκτίστηκαν τέλειοι. Ήσουν τέλειος λοιπόν εν τη σοδή σου, αφής ημέρας εκτίστης, όμως ευρέθη αδικία εν σύ. Και συνεχίζω στο 17 εδάφιο, μάλλον το 16, «Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσον σου από ανομίας και ήμαρτες. Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από το όρος του Θεού». Αλλά τον απέρριψε ως βέβυλον από το όρος του Θεού. Και μάλιστα ο Κύριος μας είπε: «Είδον τον σατανά ως αστραπή εκ του Θεού, εκ του ουρανού πεσόντα». Τον απέρριψε από το όρος του Θεού και θα σε καταστρέψω εν μέσω των πυρήνων λίθων χερούβε επισκιάζων. Γιατί? Διότι η καρδιά σου υψώθη δια το κάλο σου το οποίο εγώ σου έδωσα. Άρα έχει και καρδιά, έχει επιθυμία δηλαδή. «Εύθυρας τη σοφίαν σου δια τη λαμπρότητά σου». Την εύθυρες τη σοφία σου δια τη λαμπρότητά σου. Γι' αυτό δεν είσαι, αλλά ήσουν πλήρης σοφίας. «Θα σε ρίψω κατά γης». Εδώ είναι προφητικός ο λόγος, όταν στην Αποκάλυψη στο τέλος γίνεται ο πόλεμος μεταξύ του Μιχαήλ και του Διαβόλου και ρίχνεται ο διάβολος στη γη. Και του διαβάζω: «Θα σε ρίψω κατά γης και θα σε εκθέσω ενώπιον των βασιλέων για να σε βλέπουνε ποιος είσαι». Αλλά και στον Ισαΐα τον προφήτη, διαβάζω, που αναφέρεται πάλι για το διάβολο, διαβάζω από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και το εδάφιο 12. Ή μάλλον από το 11. «Η μεγαλαυχία σου κατηνέχθη εις των τάφων και ο θόρυβος των μυστικών σου οργάνων. Σκόληξη είναι στρωμένος υποκάτω σου και η σκόλη και σε σκεπάζωση. Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε η αίτης αυγής, συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου», και αυτή ήταν η αμαρτία του, η υπερηφάνεια του, η αλαζονία του, «θα ανέβω εις τον ουρανό,
θα υψώσω το θρόνο μου υπεράνω των όλων των άστρων του Θεού, όλων των αγγέλων, θα καθίσω επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά, θα ανέβω στα ύψη των εφελών και θα είμαι όμοιος του υψίστου. Αυτή ήταν και η βασική αμαρτία του διαβόλου, υπερηφανεύτηκε και θέλησε να γίνει κάτι περισσότερο από αυτό που ο Θεός τον είχε φτιάξει, να είναι τέλειος. Τέλειος σαν πνευματικό «ον» στην υπηρεσία του Θεού, αλλά αργότερα και στην υπηρεσία των μελλόντων ανθρώπων να υπηρετούν το Θεό, να κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών. Είπες λοιπόν θα γίνεις όμοιος με τον ύψιστο. Έτσι λοιπόν μέσα από τη γραφή φαίνονται ότι οι άγγελοι, οι οποίοι δεν έχουν διάκριση φύλου, δημιουργήθηκαν πριν τη δημιουργία του φυσικού κόσμου, αποτελούν τις ουράνιες δυνάμεις, τις αρχές και τις εξουσίες, είναι πλάσματα, λειτουργικά, πνευματικά όντα που έχουν φτιαχτεί να δοξάζουν το Θεό, έχουν φτιαχτεί να είναι τα στρατεύματα του ουρανού, έχουν φτιαχτεί να υπηρετούν το Θεό και να αποστέλλονται ως αγγελιοφόροι για το έργο, για να εκπληρώσουν, να εκτελέσουν το έργο και το θέλημα του Θεού. Όπως είπαμε, φτιάχτηκαν τέλειοι. Άρα ένας τέλειος, αν αμαρτήσει, δεν μπορεί να επανέλθει και φαίνεται αυτό πάρα πολύ καθαρά και για τους ανθρώπους, όταν μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, στο κεφάλαιο 5 της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, διαβάζω, κεφάλαιο 6, 4 εδάφιο. «Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες αδύνατον να ανακαινιστώσει πάλιν εις μετάνοιαν, ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες». Άρα λοιπόν και ο άνθρωπος όταν φτάσει εδώ στη γη και τελειοποιηθεί με τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, αφού περάσει από όλη την εκπαίδευση, αναγέννηση, βάφτισμα εν ύδατις, άφεση αμαρτιών, βάφτισμα πνεύματι Αγίου, λόγος Θεού, χαρίσματα πνεύματος Αγίου και εν τέλει τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, και αυτός ο άνθρωπος θα φτάσει στο τέλειον, στο πλήρες εδώ στη γη, και αυτός αν πέσει, τότε είναι αδύνατον να μετανοήσει, είναι αδύνατον να μπορέσει να επιστρέψει. Οι άγγελοι λοιπόν είναι φτιαγμένοι τέλειοι απ' αρχής για το έργο το οποίο ο Θεός τους προσδιορίσε. Άρα αν πέσουν δεν μπορούν να επιστρέψουν. Και έτσι λοιπόν ο διάβολος, το χερούβ το επισκιάζουν, θέλοντας μέσα στην απεριόριστη περηφάνεια του να γίνει όμοιος με τον ύψιστο. Δεν τον έφτανε δηλαδή που ο Θεός τον έκανε, του δώσε αυτή την τιμητική θέση να είναι το χερούβ το επισκιάζον, θέλοντας να γίνει όμοιος με τον ύψιστο και να κατοικεί στα όρη του βορρά, τι, πώς είναι αυτά, τι είναι αυτά, δεν ξέρουμε, στο όρος του Θεού, ο Θεός δεν το ανέχθηκε και τον κατέριψε. Τον απέρριψε και τον κατέριψε. Αυτός παρέσυρε όμως, μέσα στην επανάσταση που έκανε στο Θεό, θέλοντας να γίνουν όλοι όμοιοι με τον Θεό, ενώ δεν ήταν αυτό το σχέδιο του Θεού για τους αγγέλους, παρέσυρε και το 1/3 των αγγέλων, οι οποίοι μετευλήθησαν, το χερούβ το επισκιάσον σε διάβολο και σατανά, και οι άγγελοι του, που παρεσύρθησαν από το χερούβ το επισκιάσον, δαιμόνια. Και έτσι δημιουργήθηκε ένας πνευματικός κόσμος, που διαβάλλει, αυτή είναι η δουλειά του, διαβάλλει το Θεό, αλλά διαβάλλει και το δημιούργημα του Θεού, τον άνθρωπο, τον οποίο ο Θεός έφτιαξε ατελή για κάποιο χρονικό διάστημα κατώτερο των αγγέλων, όπως και τον Ιησού Χριστόν, βραχύτη για κάποιο χρονικό διάστημα κατώτερο των αγγέλων, που όμως με δόξα και τιμή τον εστεφάνωσε τον Ιησού Χριστόν και τον κατέστησε Κύριο όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, δηλαδή των αγγελικών δυνάμεων, των επιγείων δυνάμεων όλων, αλλά και των καταχθονίων. Οι άγγελοι οι οποίοι απεστάτησαν, μας περιγράφει και μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, και διαβάζω από το κεφάλαιο
δεύτερο και τέσσερα εδάφιο, διότι αν ο Θεός δεν εφίστη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις τον Τάρταρον δεδεμένους με αλύσεις σκότους, παρέδωκε δια να φυλάτονται εις την κρίση. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεν εφύλαξαν, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, τον αγιασμό τους, δεν εφύλαξαν την καθαρότητά τους, αλλά αμάρτησαν, αυτούς τους πήρε ο Θεός και τους έβαλε στον Τάρταρο. Τάρταρος φαίνεται ότι είναι ένας τόπος τιμωρίας για πνεύματα αγγελικά που είναι κάτω από τον Άδη. Τους έδεσε με αλύσεις, σκότους μάλιστα, για την τελική κρίση, όπου στην τελική κρίση θα γίνει αποκατάσταση των πάντων. Και το διάβολο, μετά την Δευτέρα Παρουσία, θα τον δέσει στην Άβυσσο, που πιθανό να είναι αυτό που αναφέρει εδώ Τάρταρο ή κάτι ακόμη χειρότερο, μάλλον κάτι χειρότερο είναι, γιατί είναι μόνο αυτός δεμένος, για 1000 χρόνια, μετά θα λυθεί, θα ελευθερωθεί, θα παρασύρει πάλι τους ανθρώπους και στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας θα γίνει τελική κρίση. Εκεί ο Ιησούς Χριστός θα κρίνει ζώντες και νεκρούς, και στους μεν ζώντες ανθρώπους που έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση για την Εκκλησία με την αρπαγή, για την Παλαιά Διαθήκη με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, η αρπαγή πριν την εφταετία, αμέσως πριν την εφταετία, γιατί αμέσως μετά την αρπαγή αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος, και η επισύναξη που την αρπαγή την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, και η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους που γίνεται λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, και ο Θεός στέλνει τους Αγγέλους να συνάξουν τους Αγίους. Αμέσως μετά, όπως έχουμε πει άλλη και άλλη φορά, γίνεται ο γάμος του Αρνίου στον ουρανό και τέλος κατεβαίνει ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία. Εκεί είναι που συλλαμβάνει τον διάβολο και τον δένει για 1000 χρόνια, και μετά τα 1000 χρόνια, στους μεν δικαίους που έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, ο Χριστός λέει: «Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε τη Βασιλεία την ετοιμασμένη για σας από καταβολής κόσμου», και προς τους άλλους, τους ασεβείς, λέει: «Υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου στο πύρτο εξώτερον, το ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού». Άρα υπάρχει και η κρίση, όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και των αγγέλων. Και μάλιστα ο Χριστός αποκαλύπτει στους μαθητάς και στους χριστιανούς ότι εσείς αγγέλους θα κρίνετε. Και με την τελική κρίση οι άγγελοι πηγαίνουν και αυτοί στο πύρτο εξώτερον, την κόλαση την αιώνια, όπου μαζί με τον διάβολο, τον σατανά και τους αγγέλους τους αποστατήσαντες πηγαίνουν, και όσοι δεν δέχθηκαν τον Χριστό, μάλιστα δεν γνώρισαν τον Θεό ή δεν υπάκουσαν ή αρνήθηκαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η απάντηση λοιπόν συμπερασματικά στην ερώτησή σου, αγαπητοί φίλοι Κυριακοί, είναι ότι επειδή δημιουργήθηκαν τέλειοι, δεν υπάρχει σε αυτούς περίπτωση σωτηρίας, μετάνοιας, επιστροφής. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέδιο. Για τους ανθρώπους όμως ο Θεός προσδιορίσε κάτι διαφορετικό. Τους έκαμε κατώτερους των αγγέλων, αν και το σχέδιό του είναι να γίνουν όμοιοι με τον Ιησού Χριστό, με τον Θεό, κατώτερους των αγγέλων, για να τους εκπαιδεύσει, να τους προετοιμάσει, να τους φέρει σε μετάνοια, να ετοιμάσει σχέδιο σωτηρίας. Και όταν αποδειχθούν πιστοί και δόκιμοι, στερεοί και μετακίνητοι στο θέλημα του Θεού, τότε να τους τελειοποιήσει με την αρπαγή της Εκκλησίας ή με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, δηλαδή με την Ανάστασή τους εκ νεκρών. Όντας έτσι βέβαιος ο Θεός ότι πλέον οι άνθρωποι, επειδή δεν δημιουργήθηκαν τέλειοι όπως οι άγγελοι και αποστάτησαν, αλλά επειδή δημιουργήθηκαν ατελείς και τελειοποιήθηκαν διά του Ιησού Χριστού, δεν έχουν πια περιθώριο να αποστατήσουν. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μας, μέσα από το Λόγο του Θεού, η απάντηση στην ερώτησή σου, γιατί ο Θεός σχεδίασε έργο σωτηρίας για τους ανθρώπους και όχι για τους αγγέλους. Για τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός τους έφτιαξε για να γίνουν όμοιοι με Αυτόν, γι' αυτό ξεκίνησε από ο λίγον κατώτερη των αγγέλων,
Για τους αγγέλους όμως, που δεν τους προσδιορίσε ποτέ να γίνουν νόμιμοι με αυτόν, αλλά πάντοτε θα είναι τα στρατεύματα του ουρανού, τελειοποιημένοι με χαρίσματα στην απόλυτη παρουσία του Θεού, εάν πέσουν δεν μπορούν να επιστρέψουν και να μετανοήσουν. Όπως ακριβώς και οι άνθρωποι, αν λάβουν όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου εν τέλει, είναι αδύνατον, εάν πέσουν, να ανακαινιστούν δια της μετανοίας. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τους αγγέλους, αλλά ας μείνουμε απόλυτα στην ερώτησή σου, στην απάντηση της ερώτησής σου. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ερώτηση, τη δική σου πάλι, αγαπητή Κυριακή. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Εάν ερμηνεύσουμε ότι το πνεύμα του ανθρώπου εκφράζεται με τη σκέψη του, τότε πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε το λόγο του Κυρίου Σαμαρίτσα ότι ο Θεός είναι πνεύμα? Ναι, αγαπητοί. Καταρχάς, με τα πάση βεβαιότητος, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος σώμα, ψυχή και πνεύμα. Το σώμα εκδηλώνεται με τη ζωή, που είναι ο εξωτερικός άνθρωπος, ο φθυρώμενος, ο οποίος και πεθαίνει. Μέσα σε αυτόν τον εσωτερικό άνθρωπο, στον εξωτερικό άνθρωπο, το χωικό, κατοικεί ο εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα ανανεούται, εφόσον δέχεται και πιστεύει στον Θεό και έχει αποδεχθεί τον Ιησού Χριστό, ανανεούται κάθε μέρα. Ο εσωτερικός άνθρωπος λοιπόν είναι η ψυχή και το πνεύμα. Θα τολμούσα να πω ότι κατοικητήριον του πνεύματος του ανθρώπου είναι η ψυχή. Αλλά επειδή δεν το έχω δει καθαρά μέσα στη γραφή, ας μην το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Άρα λοιπόν ο εσωτερικός άνθρωπος είναι ψυχή και πνεύμα. Είναι μία οντότητα, είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου, η οποία δημιουργείται αμέσως με τη σύλληψη εκθελήματος ανδρός και γυναικός του ανθρώπου, με τη γονιμοποίηση του οαρίου από το σπερματός οάριο, αμέσως δημιουργείται ο εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος κατοικεί και αναπτύσσεται μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Ο εσωτερικός λοιπόν άνθρωπος εκδηλώνεται με την ψυχή πρώτον, και η ψυχή εκδηλώνεται με τις επιθυμίες, με την καρδιά, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέει «Ιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου», γιατί εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Προέρχονται λοιπόν από την καρδιά οι εκβάσεις της ζωής, από τις επιθυμίες, αλλά και από το πνεύμα, που το πνεύμα εκφράζεται με τη σκέψη, με τη λογική του ανθρώπου, όπου κανένα άλλο φυσικό ζώον, δημιουργημένο από το Θεό, δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Σώμα και σώμα και ψυχή και πνεύμα. Τα ζώα είναι φτιαγμένα να είναι ζωντανές υπάρξεις. Δηλαδή έχουν σώμα ζωντανό. Και η ζωή εκφράζεται με το αίμα. Η ζωή είναι στο αίμα του ζώου και στο αίμα του ανθρώπου. Αυτός είναι λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ατελής, έχει μία προσωρινή διάρκεια ύπαρξης ζωής εδώ στη γη, 60, 70, 80, 100 χρόνια. Λόγος του Θεού λέει 70 και νευρωστία 80. Και έτσι είναι. Αν και αυτό το προφήτευσε ο Μωυσής, ο οποίος ζέζησε 1500 χρόνια π.Χ. και μάλιστα αυτός πάνω από 120 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα. Όμως, 120 χρόνια θυμάμαι. 40 δηλαδή σαν υιός της θυγατρός του Φαραώ, 40 χρόνια στη γη Μαδιάμ και 40 χρόνια αρχηγός του λαού Ισραήλ, που οδηγήσε το λαό Ισραήλ στην γη Χανάν. Πανερχόμεθα όμως, ο άνθρωπος ζει 70-80 χρόνια, 70 και νευρωστία 80, στην εκπαίδευσή του, γιατί άπαξ είναι δεδομένο στους ανθρώπους να πεθάνουν μετά ταύτα κρίσης, στην εκπαίδευσή του να εκλέξει ή να απορρίψει Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος, τον Κύριο όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων. Βέβαια οι άνθρωποι όσοι πέθαναν πριν την Ανάσταση του Χριστού, σε αυτούς ο Χριστός κήρυξε στον Άδη, σαν ψυχή. Γιατί όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, βγαίνει δηλαδή ο εσωτερικός άνθρωπος από τον εξωτερικό άνθρωπο και το χώμα και το σώμα γίνεται χώμα από το οποίο ελήφθη, τότε πηγαίνει σε έναν τόπο στην Παλαιά Διαθήκη, στον Άδη,
είτε στον τόπο της Βασάνου ή στον τόπο της ευλογίας που ήταν οι αγκάλες του Αβραάμ, σήμερα στον παράδεισο του Θεού για να συναντάει και να ζει μαζί με τον Χριστό. Στις ψυχές λοιπόν κήρυξε ο Κύριός μας, υποθέτουμε τις τρεις μέρες που ήταν πεθαμένος, θαμένος, κήρυξε στον Άδη. Στα πνεύματα τα εν τη φυλακή, μετά την Ανάστασή του κήρυξε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πολλά πράγματα, που ήσαν αυτοί οι οποίοι πέθαναν με τον κατακλυσμό και πριν τον κατακλυσμό του Νόε, και σαν άνθρωπος κήρυξε στους ανθρώπους τα 3,5 χρόνια. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος σώζεται μόνο δια του Ιησού Χριστού, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μόνο ο Χριστός σώζει για ζωή αιώνιο. Όμως ο Θεός είναι κάτι άλλο και διαβάζουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, του Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, λέγει λοιπόν, «Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εις τον Θεό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα». Και αυτοί οι τρεις είναι ένα. Ο Θεός είναι πνεύμα, όπως και οι άγγελοι είναι πνευματικά όντα, τελειοποιημένα, που δεν έχει καμία σχέση με την ύπαρξη του ανθρώπου πριν την τελειοποίησή του δια της Αναστάσεως. Πριν γίνει και αυτός πνευματικό «ον», που είτε θα πάει στον Παράδεισο, στη Νέα Ιερουσαλήμ με το Θεό, είτε στο διάβολο, στην κόλαση με τον διάβολο και τους αγγέλους του. Πνευματικά όντα, τότε θα γίνουν οι άνθρωποι, σήμερα όμως είναι σαρκικά όντα. Όταν πεθαίνουν γίνονται ψυχές, που πάνε όπως είπαμε τώρα στον Παράδεισο ή στον Άδη, και όλοι αυτοί περιμένουν την Ανάσταση. Την πρώτη η πιστή και την τελευταία Ανάσταση, τη Δευτέρα Ανάσταση η ασεβής. Άρα λοιπόν τελείως διαφορετικό είναι αυτό το οποίο λέει στη Σαμαρίτσα ο Κύριός μας, ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Γιατί είναι πνεύμα, είναι τέλειος. Όπως είπαμε και οι αγγέλοι είναι πνευματικά όντα, λειτουργικά όντα εις υπηρεσία αποστελόμενα. Τέλεια, δημιουργήθηκαν αν αυτό. Ο Θεός είναι αυτό. Ο άνθρωπος θα γίνει τέλειος με την Ανάσταση. Έτσι λοιπόν, σαν απάντηση αγαπητή Κυριακή στην ερώτησή σου αυτή, πράγματι ο άνθρωπος είναι τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα, έχει τις επιθυμίες της σαρκός σαν σώμα, έχει τις επιθυμίες των οφθαλμών, τις σκέψεις, της καρδιάς τις επιθυμίες σαν ψυχή, και έχει και τη σκέψη την ανθρώπινη και την αλαζονία σαν πνεύμα. Γιατί το πνεύμα υπερηφανεύεται, αλλά και η καρδιά, λέει η Γραφή, επέρεται. Που δεν έχει καμία σχέση αυτή η πραγματικότητα του γήινου ανθρώπου, σώμα, ψυχή και πνεύμα, τώρα καμία σχέση με το Θεό, παρόλο που έχει φτιαχτεί κατά την εικόνα του Θεού και θα γίνει και κατά την ομοίωση του Θεού πραγματικά με την Ανάσταση. Με την αρπαγή της Εκκλησίας για την Εκκλησία, για τους ανθρώπους της Εκκλησίας, για τους πιστούς και με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Ο Θεός είναι πνεύμα. Οι άγγελοι είναι πνεύματα. Λειτουργικά. Τελειοποιημένα. Φτιαγμένα ακριβώς έτσι όπως ο Θεός ήθελε και δεν έχουν άλλη αύξηση. Απ' αρχής έγιναν έτσι και πάντοτε θα είναι έτσι. Ο Θεός απ' αρχής είναι έτσι, ο Θεός είναι πνεύμα και θα είναι αιώνιος και πάντοτε έτσι. Μόνο ο άνθρωπος έχει εξέλιξη. Φτιάχθηκε κατώτερος των αγγέλων, τον έσωσε ο Χριστός και έγινε και αναγεννήθηκε εις ελπίδα ζώσα που θα κληρονομήσει αιώνια βασιλεία. Θα έρθει η στιγμή που θα πεθάνει και σαν ψυχή θα μεταβεί στον Παράδεισο μαζί με τον Χριστό, ο πιστός, ή στον Άδη, ο άπιστος, ο ασεβής, και όλοι πια οι άνθρωποι περιμένουν την Ανάσταση, και μάλιστα αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία
στην επιστολή του προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, να το διαβάσω μια φορά ακόμη, αναφερόμενος σε όλο τον φυσικό κόσμο και στους ανθρώπους. Διαβάζω λοιπόν από το 8 κεφάλαιο και το 19 εδάφιο, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού, η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως όλης, όλος ο φυσικός κόσμος, περιμένει, προσμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Ποιοι είναι οι Υιοί του Θεού? Αυτοί που αναγεννήθησαν. Και είτε ζούνε, είτε εκοιμήθησαν, απέθαναν εν Χριστώ. Περιμένει να φανερωθούν, δηλαδή να αναστηθούν. Περιμένει να φανερωθούν οι Υιοί του Θεού, επειδή η κτήσεις ολόκληρη, όλος ο φυσικός κόσμος, ο υλικός κόσμος, υπετάχθη εις τη ματαιότητα, ουχή εκ ουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Ο διάβολος υπέταξε όλο το φυσικό κόσμο στη ματαιότητα, και μάλιστα διαβάζω λίγο παραπάνω, επελπίδει ότι και αυτή η κτήση θα απελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς. Όλοι λοιπόν, όλος ο φυσικός κόσμος είναι σε δουλεία φθοράς, γιατί ο αποστατημένος άγγελος το χερούβτο επισκιάζον από τον Θεό με τους, με τους δικούς του αγγέλους, τα δαιμόνια, κατάφεραν, ξεγέλασαν τον άνθρωπο στον οποίο εδόθη η εξουσία στη γη, να γεμίσει και να κυριαρχεί, τον ξεγέλασαν, τον εχμαλώτησαν, τον υπέταξαν και μέσα από αυτόν υπέταξαν όλη την ανθρωπότητα, όλη την κτήση. Η οποία όμως η κτήση δεν υπετάχθη εκ ουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν με το ζόρι. Και ελπίζει όλη η κτήση να ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και να μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού όταν θα αναστηθούν. Επειδή εξεύρωμεν, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ότι όλη η κτήση συστενάζει και συνοδύνει, συστενάζει, στενάζει μαζί με τους ανθρώπους και συνοδύνει έως του νυν, ουχή μόνο αυτή, αλλά και εμείς που έχουμε την απαρχή του Αγίου Πνεύματος. Και εμείς και αυτοί στενάζομαι μέσα στον εαυτό μας, μέσα μας. Περιμένοντες, όπως οι κτήσεις, την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματος ημών, δηλαδή την Ανάστασή μας. Ο άνθρωπος λοιπόν, συμπερασματικά, είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Κάποια στιγμή έτσι δημιουργείται, έτσι γεννιέται, εκθελήματος ανδρός και γυναικός. Ο Θεός αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις, Πατέρας, ο Υιός και Πνεύμα Άγιο, όλοι οι Άγιοι Άγγελοι του Θεού, που όπως είπαμε είναι λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσία αναποστελόμενα για αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Όλες λοιπόν οι θεϊκές δυνάμεις αγωνίζονται να πείσουν τον άνθρωπο να δεχθεί τον Χριστό, ώστε ο Πατέρας Θεός να δώσει εξουσία σε αυτούς που θα δεχτούν τον Χριστό, να δώσει εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού. Ο Θεός δίνει εξουσία στους ανθρώπους που δέχονται τον Χριστό να γίνουν τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού και συγκληρονόμη Ιησού Χριστού. Παράλληλα, ο διάβολος και τα δαιμόνια αγωνίζονται να διατηρήσουν όπως έχουν εξουσία σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι ο άρχον του κόσμου τούτου ο διάβολος και σατανάς ενάντιος του Θεού και Θεός του κόσμου τούτου, να κρατήσουν τον κόσμο και όλη τη κτήση στη ματαιότητα και στη δουλεία της φθοράς. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό για το ωραίο σχέδιό του προκαταβολής κόσμου, το είχε μέσα στη σκέψη του ο Θεός και απεκαλύφθη τις έσχατες ημέρες από τους προφήτες και τους αποστόλους της πρώτης αποστολικής εκκλησίας και δόθη η πίστης γεγραμμένη άπαξ τότε στους ανθρώπους και διατηρείται σήμερα η μία πίστης μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το ωραίο σχέδιο αυτό του Θεού, να απελευθερώσει τον αδύναμο άνθρωπο, να τον καταστήσει νικητή και θριαμβευτή επί του δυνατού διαβόλου, διά του Ιησού Χριστού, καθώς ο διάβολος δικαίως εχμαλώτησε τους ανθρώπους από την αμαρτία τους, από την απήθειά τους,
αλλά ερχόμενος ο Ιησούς Χριστός. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού σώζεται, καθώς ο Χριστός δένει το διάβολο και ελευθερώνει τον άνθρωπο που επικαλείται το όνομα του Χριστού. Ο άνθρωπος αυτός γίνεται τέκνο Θεού. Τα γεγεννημένα εκ της σαρκός είναι σάρξ, λέει ο Χριστός. Όλοι οι άνθρωποι είναι σάρκα. Αλλά το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Και ο άνθρωπος γίνεται πνευματικός άνθρωπος. Καθώς λαμβάνει πια όχι το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του Θεού και γνωρίζει δια του πνεύματος του Θεού τα υπό του Θεού χαριστέντα εις αυτόν. Γνωρίζει ποιος ήταν, ποιος είναι, γνωρίζει τα πάντα. Γνωρίζει τα απαρχής και γνωρίζει και τα του τέλους. Το αποκαλύπτεται η αιώνια ζωή, βασιλεία των ουρανών. Ο άνθρωπος λοιπόν που θα επιμείνει και θα παραμείνει στερεός και απεντακίνητος στη βασιλεία του Θεού, την οποία επικαλεστεί στον Χριστό, δέχθηκε και κατοίκησε μέσα του και αυτός κατοικεί μέσα στη βασιλεία του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν που θα υπομείνει έως τέλους θα σωθεί, και πώς θα σωθεί? Με την Ανάσταση των νεκρών, με την αρπαγή της Εκκλησίας όπως είπαμε, για τους αποθανώντες εν Χριστώ, αλλά και για τους ζώντες εν Χριστώ, και με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους για όλη την Παλαιά Διαθήκη και πριν το Χριστό και κατά την εφταετία του Αντίχριστου. Ο Θεός όμως είναι κάτι άλλο. Είναι πνεύμα. Είναι πνευματική τέλεια ύπαρξης, άναρχος, αγενολόγητος, απάτορ, αμήτωρ, είναι αιώνιος Θεός. Μη έχουν αρχή, μη δε τέλος. Ο οποίος έφτιαξε τους αγγέλους, τους έκτισε, και αυτούς αιώνια να μην έχουν τέλος, και τους έφτιαξε τέλειους από την αρχή, ώστε εάν ξεπέσουν δεν μπορούν να μετανοήσουν και να επανέλθουν. Και έφτιαξε και τους ανθρώπους ατελείς για να τελειοποιηθούν. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε για σήμερα, η ώρα μας τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και στη συνέχεια μαζί, στις επόμενες εκπομπές, Θεού θέλοντος. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας, με αγάπη που ο Θεός βάζει στην καρδιά μας, κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.